από 6 εκατομμύρια, τι 6 μόνο. Αυτοί που κάθονται στον πάγκο κάνουν 12 εκατομμύρια. Δεν σε ποιοι κάθονται στον πάγκο. Λοιπόν, εμπρός. Καλησπέρα. Γεια. Κώστας, καταπράσινος Πειραιάς. Ρε γαμίσου, ρε. Καταπράσινος είναι ο κόλος σου και έρχομαι και τον γαμάω και τον κοκκινίζω μετά. Δηλαδή, πώς είναι η ντομάτα στην αρχή πράσινη. Μετά έτσι το κόλο σου, πράσινο. Έρχομαι εγώ μετά και στο κοκκινίζω, σε ματώνω. Και γίνεται κόκκινη ντομάτα. Εντάξει είμαστε. Έτσι. Θα σε μάθω και από φυτά. Ναι. Εσύ να μας πεις όμως πώς πας στην Κρήτη. Δηλαδή βγαίνεις από το σπίτι σου με τα μπουφάν τα πράσινα και προχωράς, στον δρόμο, παίρνεις το τρένο, το καράβι, Μπράβο. Να το πεις αυτό. Καταπράσινη πουτάνα. Εμπρός. Γεια σου, Τάκη. Γεια. Βασίλης από τον Ιωσήφ ΠΑΟΚ. Από? Από Θεσσαλονίκη. Ναι. Ο παδός του ΠΑΟΚ. Ναι, για πες. Τίποτα. Δεν πήρα να ρωτήσω αν όντως πιστεύεις τελικά ότι δεν έχει πειράσει. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα? Αν έχει πιθανότητα. Κάνει διακοπές, κάνει διακοπές στο τηλέφωνο σου. Πού είναι πιο πέρα. Πιστεύεις ότι ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει καθόλου πιθανότητα για το πρωτάθλημα. Έχει, πιο πολλές είναι του Ολυμπιακού, μετά τη ΣΑΕ και μετά του ΠΑΟΚ. Και καθόλου ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, άμα πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα 5% είναι πιθανότητες για να το πάρει. Οπότε δίνεις περισσότερο στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ, καλά ρε, άκουσα αγόρι μου. Εγώ δεν παρεξηγώ τώρα, ούτε θα σου βάλω χέρι. Πάω, ξύσεσαι, αυτό θα πεις. Τι να πεις. Εδώ ήσουν 20 βαθμούς παλιά δεύτερος και έλεξε να το πάρεις. Δεν θα το πεις τώρα. Κάνε υπομονή λιγάκι, κάνε υπομονή λίγο, θα τα δούμε όλα. Καλό βράδυ. Thanks. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, φιλαράκο, καλό βράδυ. Εγώ δεν παρεξηγώ να λέτε ότι η ομάδα σας θα το πάρει. Τι απείτε. Ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός από την πρώτη αγωνιστική. Πώς θα γίνει αυτό. Καλά κάνετε. Τα παράλογα μένα με τρελώνουν. Τα τρελά, τα ψέματα και τα παράλογα. Εμπρός. Φοβάς το Μακεδόνα και το κλείνεις ρε. Βρε αγαμίσου ρε μαλάκα. Δεν τρέπεσαι λιγάκι ρε. Μωρή πουτάνα δεν τρέπεσαι ρε. Βγάλε τη μούρη σου μωρή πουτάνα να σε δούμε. Ή πες το... Βγάλε το τηλέφωνο σου. Το έχω εγώ μέσα. Σε πάρουμε μετά να μιλήσουμε. Άντε, να δω ποιος σου πάτε ποιον. Τι είναι αυτά, τι θα εγώ ρε μαλάκα, να πάρω εγώ ένα τηλέφωνο κάπου. Όχι σε μια εκπομπή, σε ένα σπίτι, ένα Παναθηναϊκού Αγγιτζή, ξέρω. Του πω ρε φοβάσαι, μωρή πουτάνα. Τι είναι αυτά, ρε κολοτρυπίδα. Ρε πόσο πουτάνα είναι το σόι σου. Τι να πω ρε πούστη, γαμημένε. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Μετεφορακισμένα θα κατέβετε. Βρε αγαμίσου ρε πυρηνικά έκτζι. Βρε αγαμίσου. Τι είναι αυτά ρε μαλάκα. Εδώ ξέρω. Δεν ασχολούμαι το ρε μαλάκα. Δεν καταλαβαίνω το κρασάκι σου, το πιώμα σου, το λιώμα σου. Το καταλαβαίνω την πουσιά σου, την κακομοιριά σου. Το πέστε κάτω, την τέταρτη εθνική. Τα καταλαβαίνω. Έχεις δικαίωμα να λες και εσύ κάτι. Πες το, στα αρχίδια μου. Τι νομίζεις να μου κάνεις. Πες το. Αλλά δες πρώτα πόσες φορές έχω καταγαμίσει. Δες την τέταρτη εθνική που πήγες. Δες τα αυτά όλα.